Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Είσαι εθνικός ήρωας πλέον εκεί, κάτι τέτοιο, ε? Κοίταξε να δεις, ο Έκτορ και ο Σαλάχ σίγουρα. Εντάξει, εκεί ακολουθούμε από πίσω. Όλο και κάτι παίρνετε κι εσείς, ε, από τη δόξα. Εντάξει, ναι. Σίγουρα, σίγουρα. Η αλήθεια είναι ότι έχει αναγνωριστεί η προσπάθεια όλων μας. Αυτοί είναι πολύ παθιασμένοι με το ποδόσφαιρο. Επομένως, οποιοδήποτε ήταν κοντά σε αυτό το οποίο έχουμε πετύχει, που ήταν το όνειρό τους, όπως μας λέγανε εξ αρχής, εδώ και 2,5 χρόνια, έχει και αυτό τις δικές του δάφνες. Κύριε Σαριόλογο, σας παρακολουθώ και στο Facebook. Δεν σας έχω δει όμως να ντύνεστε φαράω λίγο. Να βάλουμε στο site λίγο, να πάρουμε κανένα κλικ, να βάλουμε φωτογραφία σας εκεί φαράω, ντυμένος κτλ. Κοίταξε να δεις, έχουμε υποσχεθεί ότι θα το κάνουμε, επομένως επιφυλάζουμε για το μέλλον. Να μας στείλετε τις φωτογραφίες. Ο λόγος φυσικά είναι ότι η εθνική ομάδα της Αιγύπτου, στην οποία είναι προπονητής ο Έκτορ Κούπερ, με συνεργάτες τόσο τον Αντώνη Σαρεγούλου και τον γνωστό μας τον Φαντακούζη, προκρίθηκε μετά από 27 χρόνια, Αντώνη. 28 χρόνια. Από το 90. 28 να συμπληρωθούν με τη διοργάνωση. Πολύ μεγάλη και γι' αυτό πανηγυρίστηκε και νομίζω θέλω να μας περιγράψει λίγο αυτές τις στιγμές, γιατί πρέπει να ζήσατε απίστευτα συναισθήματα με το πέναλτι. Αλέξη, ήταν κάτι που πραγματικά ξεπερνάει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή η χώρα ζούσε και αυτό το πράγμα. Ναι. Το περιμέναν αυτό άντρες, γυναίκες, παιδιά, μεγάλοι, μικροί, πλούσιοι, φτωχοί. Όλοι περιμέναν αυτό, να δουν την ομάδα σε ένα μουντιάλ. Ζούσανε γι' αυτό, μας το λέγανε συνέχεια. Πάντα κάτι στράβωνε στο παραπέντε και δεν πηγαίνανε. Κάτι αντίστοιχο πήγε να γίνει και με εμάς, αλλά ευτυχώς δεν το επιτρέψαμε. Ναι. Όντως ήταν λίγο χιτσκουκικό το φινάλε. Δεν ξέρω, αυτό ίσως έκανε και πιο όμορφο το συνέστημα μετά στο τέλος. Ναι, ίσως. Κοίτα, επειδή εγώ ήμουν στον πάγκο να σου πω την αλήθεια, προτιμούσα ένα 2-0 και μουντιάλ παρά αυτό το οποίο έφτασε εκείνα λίγο τα 5 λεπτά. Δηλαδή, χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας, κυριολεκτικά. Όλοι μας. Όλοι μας. Ακόμα και αυτοί που δείχναν ότι ήταν ψύχρεμοι και ότι πίστευαν ότι στο τέλος κάτι θα κάνουμε, αυτοί που λέγανε ότι... Γιατί υπήρχε και ένα ακόμα παιχνίδι. Εμείς και με ισοπαλία παραμέναμε επικεφαλή στον όμιλο. Αλλά καταλαβαίνεις ότι το να το ρισκάρεις και να πηγαίνεις στο τελευταίο μάτσο όλα για όλα θα ήταν πολύ δύσκολο για μας. Ναι. Δεν έχουμε ακόμα, ας πούμε, την ομάδα, την τόσο δυνατή, με την προσωπικότητα που θα λες ότι πάω στην Γκάνα, κερδίζω και πηγαίνω στο Μουντιάλ. Έπρεπε να καθαρίσουμε τον όμιλο εκεί, στο δικό μας το γήπεδο, με 90.000 κόσμο, σε ένα γήπεδο 86.000, όσο παράλογο και αν ακούγεται, ήταν πραγματικά ασφιχτικά γεμάτο. Ναι. Έξω μπορεί να είχε 20.000 κόσμο να περιμένει να πανηγυρίσει. Και εντάξει, τα πράγματα εξελίχθηκαν όπως θέλαμε, στο τελευταίο το ματ, και έχουμε την πρόκληση στα χέρια μας. Πώς τον αποδέχονται πλέον τον Έκτορ Κούπερ στην Αίγυπτο, Αντώνη, μετά από αυτή την επιτυχία του? Άλλωστε ένα μεγάλο όνομα και είναι ένα μεγάλο όνομα, είναι γνωστή η διαδρομή του, αλλά νομίζω ότι και μετά από αυτή την πρόκριση πρέπει να την χάνετε σε απόλυτης αποδοχής εκεί. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ο Έκτορ είχε αρκετά θεματάκια. Όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού, όσον αφορά τους συναδέλφους στην Αίγυπτο, οι οποίοι είναι πραγματικά εκτός του και χρόνου πολλές φορές. Δηλαδή η ομάδα από την αρχή που έχει πάει ο Έκτορ δείχνει ένα πολύ καλό πρόσωπο, ειδικά όσον αφορά τα αποτελέσματα. Αυτοί πάντα κάπου βρίσκουν να καταπιαστούν, ίσως στην απόδοση, ίσως στην εικόνα, γιατί ήρθε αυτός ο παίκτης και δεν ήρθε ο άλλος. Είναι πολύ πιεστική. Χειρότερα από Έλληνες. Αυτό είναι ίδιος, κάτσε. Αλήθεια, σου τύπη σου λέω, είναι αμυγαλό. Εδώ πέρα υπάρχει μια παιδεία, υπάρχει κάτι διαφορετικό. Είναι εντελώς ευγάτη, για να μιλάμε τώρα λαϊκιστή. Μετά το τελικό, που εκεί περιμέναμε τη μεγάλη επίθεση, εκεί μας άνοιξαν, μετά το τελικό στο Κόπα Αφρικα. Εκεί είναι αλήθεια ότι ξεκίνησαν πλέον να μιλάνε εντελώς διαφορετικά. Και εντάξει, τώρα που έχει επιτευχθεί ο στόχος, ο Έκτορ είναι αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο πρωθυπουργός τους, ό,τι καλύτερο έχει περάσει από τη χώρα μας. Ναι, μάλιστα. Και είναι και πολύ μεγάλη και σημαντική επιτυχία και μια επιβράβευση, νομίζω, γιατί ο Έκτορ Κούπερ, λογικά, Αντώνη, επειδή εσύ τον ζεις και θα μας το πεις, πρέπει να είναι κοντά στο φινάλε της προπονητικής του καριέρας, έτσι δεν είναι? Κοίταξε να δεις, οι άλλοι, κοίτα, αυτό θέλει να συνεχίσει. Ναι. Δεν θέλει να σταματήσει. Δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι ένα κομμάτι της ζωής του που αυτός δεν θέλει να το αποχωρήσει. Πόσο χρόνο είναι τώρα? Ο Έκτορ είναι 61, πάει σε 62. Εντάξει, ναι. Όμως ένα θεματάκι ξέρεις υγείας και αυτό είναι το θέμα. Ναι. Ότι σιγά σιγά και οι γιατροί του λένε ότι πρέπει να σκέφτεσαι την αποχώρησή σου, να κρεμάσεις τη σφυρίχτρα σου. Άντε να έρθεις στον Άρη να κλείσει την καρδιά του. Κοίτα, μετά το Μουντιάλ θα μας ανοιχτεί σε προτάσεις. Τελειώνει το συμβολίο του. Μετά το Μουντιάλ. Δεν θα ανανεωθεί δηλαδή το συμβόλαιο. Τον Άρη στη Σούπερ Λίγκα.
ή δεν επιθυμεί ο ίδιος να ανανεωθεί. Κοίταξε να δεις. Δεν νομίζω ότι θα... Ξέρεις, είναι και ο Έκτορ θέλει να συνδυάσει και άλλα πράγματα όσον αφορά την προπονητική. Είναι και ο τρόπος ζωής εκεί που είναι αρκετά δύσκολο, περίεργες καταστάσεις και δεν νομίζω ότι... Επειδή μένουν μόνιμα οι προπονητές εκεί, δεν νομίζω ότι θα εξακολουθούν να θέλουν να παραμείνουν στην Αίγυπτο. Και τι να πετύχει παραπάνω τώρα μετά το Μουντιάλ, ρε Αντώνη, κιόλας, τι να πετύχει ένας προπονητής. Αυτό συζητούσαμε και τις προάλλες, ότι μετά από ένα τελικό Κόπα Αφρικά, η ομάδα έχει περίπου το 75% των πόντων που είχε να διεκδικήσει και θα έχει κερδίσει. Το όνειρό τους και ο βασικός στόχος ήταν το Μουντιάλ και το επιτευχθήκε αυτό. Το να ανανεώσεις και να μπει σε μια νέα διαδικασία, δηλαδή το μόνο που θα μπορείς να πετύχεις πρέπει να ξαναπάς το επόμενο Μουντιάλ στο Κατάρ και να πάρεις το Κόπα Αφρικά. Για να πετύχεις κάτι. Δηλαδή το ταβάνι έχει ανέβει όσο δεν πάει. Ναι, κατανοητό. Κατανοητό. Πρέπει να επιστρέψεις στην Ευρώπη, σε σύλλογο κτλ. Να δούμε, γιατί κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ήδη προτάσεις είναι βροσούλια από Ηνωμένες Πολιτείες, στην Εθνική, από Κατάρ, από Εμμυράτα, από Σαουδική Αραβία, γίνεται το χαμός. Η αλήθεια είναι ότι το Αμερική μου κάθεται εμένα καλύτερα σε σχέση με όλες αυτές τις χώρες που ανέφερες. Ναι, αλλά ανέφερες Κατάρ, Εμμυράτα και είναι τα πετροδόλαρα όμως. Δεν έχει ανάγκη. Θα πάρουν και το επόμενο μου διάλειμμα. Σωστά. Ο Έκτορ δεν έχει ανάγκη. Δεν ξέρω ο Αντώνης τι προτιμάει. Πετροδόλαρα ή Αμερική. Κοίταξε να θυμάσαι όταν είχαμε μιλήσει και τότε όταν είχε έρθει η πρόταση, είχε καταδεχτεί την πρόταση για να ξεκινήσω στην Αίγυπτο, σου είχα πει ότι περνάς ελεύθερη μοίρα. Το οικονομικό, όταν είσαι δίπλα σε ένα τέτοιο προπονητή, όπως και να το κάνεις. Εγώ πάντα του είχα τυφλή εμπιστοσύνη από τη θητεία μας στον Άρη. Επομένως, ό,τι επιλέξει ο coach, θα είμαι μπετόν αρμέ δίπλα του. Ναι. Κατά τη διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας, είχατε καθόλου την ευκαιρία, Αντώνη, να μιλήσετε καθόλου για Άρη, ασχολείτε καθόλου, ενημερώνετε, ενδιαφέρετε, ή είχε στο μυαλό του εννοείται την πρόκριση της Αιγύπτου, αλλά σε κάποιο διάλειμμα ενδεχομένως για να χαλαρώσει, εντάξει, μιλούσες καθόλου για Άρη? Το πρώτο διάλειμμα, το μεγάλο. Συνέχεια. 2,5 χρόνια. Κοίτα, ο Έκτορ έχει συνδεθεί πάρα πολύ με την ομάδα. Πάντα δηλαδή και όταν έφυγε και όσο ήταν και στην Καταρτέστη, στο Σπορ, στο Ντουμπάι, που μιλούσαμε, που είχαμε επικοινωνία, πάντα με ρωτούσε για την ομάδα, πώς πάει η ομάδα. Παρακολουθούσε δηλαδή τα επικοινωνία στην ομάδα. Δεν ήταν κάτι, δηλαδή ότι πήγα εγώ τώρα στα 2,5 χρόνια που είμαστε εκεί και μιλάμε από κοντά. Μιλούσε και εγώ όταν δεν ήμασταν μαζί, όταν δεν συνεργαζόμαστε, πάντα με ρωτούσε για την ομάδα. Φαντάσου τώρα που είμαστε μαζί συνέχεια, όταν είσαι σε ένα κάμπ με την Εθνική, καταλαβαίνεις ότι 16 ώρες, 24 ώρες είμαστε μαζί και συζητάμε πάρα πολύ. Και το επίκεντρο πολλές φορές είναι η Νομαρίς και η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη που την αγαπάνε πάρα πολύ. Χάρισε και 3-4 εκατοστάρικα. Κάτσε να το κάνω αλλιώς, 300 με 400 χιλιάρικα. Για να το καταλάβει λίγο ο κόσμος έτσι, τι ακριβώς μιλάμε, έτσι. Κοίταξες ότι εμπολής ότι βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο επιτελείο του Σαν Γυμναστής, έπαιξε ρόλο και το ότι ήταν πολύ πιεστικός όσον αφορά την προσφυγή που ζητούσε ο γυμναστής του να κάνει αυτό στον Άρη. Και ο Έκτορ δεν θα έκανε ποτέ προσφυγή. Δηλαδή το είχε πει ότι εγώ δεν θα κάνω προσφυγή στον Άρη, λέει, για αυτά τα χρήματα. Όπου έμπλα. Δεν θα πάω να κάνω προσφυγή. Όπου έμπλα. Μου άγγελε. Ο Άγγελε. Θυμάμαι σε εκείνη τη συζήτηση στο γραφείο την τελευταία. Είχε παίξει καταλυτικό ρόλο ο Άγγελε. Τέλος πάντων. Κοίτα, δεν νομίζω. Γιατί ο Έκτορ δεν είναι. Ο Έκτορ είχε πάρει την απόφαση του. Καλά, ναι. Όταν ήρθε το απόγευμα στο γραφείο, ναι. Μετά θυμήθηκε και μετά από έναν αγώνα στον play-off και ο Φανταγούστη και ο Πουέβλος ήταν πολύ αρνητικοί όσον αφορά την παραμονή στην ομάδα. Ο Έκτορ όμως θυμάσαι ότι δεν σήκωνε μήγα στο μαθή του και παραμείνανε. Και δεν πάρει την απόφαση του, ήταν αρκετά τα πράγματα που είχαν διαμαρτυρηθεί. Εσύ τα έσεις. Όχι, λέω, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Άλλωστε εσύ τα ξέρεις καλύτερα από τον καθένα γιατί και αυτούς μετέφραζε. Αλλά ο Άγγελ θυμάμαι τότε ήταν ο πιο απεσιόδοξος από όλους. Δηλαδή όντως ήτανε πάντα όμως, ήταν δηλαδή σαν χαρακτήρα. Ναι, ο δάσκαλος έλεγε ας πούμε ότι παιδιά δεν πρέπει να συνεχίσω και τα λοιπά. Αλλά ο άλλος έλεγε αν μείνουμε θα πέσουμε. Σωστά, κάτι τέτοια δεν έλεγε εκείνη τη μέρα. Ότι αν μείνουμε στην ομάδα θα πέσουμε. Δηλαδή μαζί και μαυρίσει την καρδιά. Κοίτα, τα θυμάμαι πολύ έντονα τότε και εγώ επειδή θυμάμαι ότι η μνήμη μου δύσκολα μα πατά, δεν ήταν ακριβώς έτσι. Πώς, πες το, πες εσύ. Δηλαδή αυτή η πρότασή του, δηλαδή έπαιξε τότε πολύ, κάποιοι τη χρησιμοποίησαν κατά του Έκτορ και τα λοιπά, δεν ήταν ακριβώς έτσι. Δεν το είπε ο Κούπερ. Τότε,
μετά τον Πανιόνιο, όταν χάσαμε, mm-hmm. που ήμασταν 2 βαθμούς από την πέμπτη θέση. Με το Μήτρογλου στο Πανιόνιο. Τότε ήταν η Σάνθη, με το Μήτρογλου, ναι. Ναι. Και που λέγαμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε, είμαστε στις 32 του Europa League, είμαστε 2 βαθμούς από την πέμπτη θέση. Και τότε πετάξει την κοινάχη που λέει, και είμαστε το 6, είμαστε το 1 βαθμό. Σωστά. Και αυτό μετά είναι που έπαιξε πολύ τα μίδια, αλλά δεν ήταν, φυσικά δεν ήταν, επουδενή δεν είπε ο Έκτορ για υποβάθμιση. Όχι, ο Κούπερ δεν το είπε ποτέ. Πολύ καλή. Ο Κούπερ δεν είπε ποτέ. Γενικά ο Άγγελ, αυτό που είπες, ήταν ένα παιδί που ήταν, κοιτούσε λίγο, ξέρεις, δεν έβλεπε το γκρίζο, έβλεπε το μαύρο ή το άσπρο. Έτσι. Γι' αυτό τον έφαγες και έχεις ένα τώρα ο Έκτορ. Εγώ όχι. Πάντως να σου πω κάτι, Αντώνη. Νομίζω ότι όταν, επειδή εσύ ήσουν στον Άρη μεταφραστής, έτσι δεν ήσουν, παρόλο που είχες τελειώσει γυμναστική ακαδημία κτλ. Ναι, εγώ το στοιχείο μου το πήρα το 5, το 2005 έτσι, θα τελειώσει. Στον Άρη ήσουν ως μεταφραστής. Καθαρά, ναι. Το ότι ένας τέτοιος προπονητής σε επιλέγει πλέον να ασκήσεις αυτό το οποίο σπούδασες, νομίζω είναι πέρα από τιμή, είναι και πάρα πολύ σημαντικό και για την άποψη που αποκτούν όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή ακούνε όλοι οι υπόλοιποι ότι okay, το παιδί αυτό ήταν μεταφραστής. Δεν ήταν όμως αυτή η δουλειά του, ήταν γυμναστής που εκμεταλλεύτηκε τη γλώσσα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το δικό σου βιογραφικό. Κοίταξε να δεις, ναι, ήταν για το βιογραφικό δεν το ζητώ. Καταρχάς το να είσαι οτιδήποτε δίπλα στον Έκτορ, για το βιογραφικό σου είναι κάτι μέγιστο. Πόσο μάλλον να σε επιλέγεις σαν γυμναστή, γιατί ο Έκτορ με γνώριζε σαν άνθρωπο, σαν χαρακτήρα, σαν προσωπικό, σαν επαγγελματία, όμως σε ένα άλλο κλάδο. Όχι στο κλάδο το οποίο ήξερε ότι είχα σπουδάσει και ήταν το πτυχίο μου. Mm-hmm. Δηλαδή και αυτός ρίσκαρε με την επιλογή του να πει ότι τώρα αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή θέλω να έχω σε επιτελείο μου τον Αντώνη. Ναι. Δηλαδή ήταν και γι' αυτό ένα ρίσκο. Και για μένα όμως το φορτίο γίνεται ακόμα πιο βαρύ, γιατί εγώ ήθελα να βγάλω τον τύπο το μίστερ. Δεν γινόταν διαφορετικά. Δηλαδή εμένα το άγχος πιο πολύ ήταν να τα πάω καλά για το μίστερ και όχι τόσο επί του προσωπικού να τα πάω καλά σαν γυμναστή για τον εαυτό μου. Mm-hmm. Δεν ξέρω, πάνε όλα πολύ καλά. Ναι. Πώς είναι, εντάξει, με τον Κούπερ είναι φυσιολογικό, είστε τόσα χρόνια μαζί, οπότε η λάμψη του δεν σε επηρεάζει. Πώς είναι να έχεις, γιατί η Αίγυπτος έχει αρκετά μεγάλα ονόματα, είπες το μεγαλύτερο, ο Σαλάχ. Πώς είναι η συμβίωση με αυτά τα παιδιά, και είναι απλά παιδιά, ή έχουν το τουπέ του μεγάλου παίκτη κτλ. Όχι, όχι, Χρήσανδη, είναι αυτό το οποίο συζητάμε πάρα πολύ και με τους προπονητές. Ότι είναι παιδιά τα οποία είναι πάρα πολύ ταπεινά. Γιατί, εντάξει, εσείς ξέρετε τον Σαλάχ, τον Ελνίνη, παιδιά που παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα. Στη μεγάλη Λίβερπουλ, πες τα. Ναι. Ναι, αλλά και οι ντόκοι ποδοσφαιριστές. Εκεί είναι θέοι, έτσι, παίζουν στην Άχλη, η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες αραβικές ομάδες, όχι μόνο στην Αίγυπτο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια ομάδα που την παρακολουθούν όλες τις αραβικές χώρες στην Άχλη. Mm-hmm. Και η Σάμαλεκ που είναι πολύ σημαντική ομάδα και εκεί, επειδή όπως είπα έχουν πάθος με το ποδόσφαιρο, αυτά τα παιδιά είναι μεγάλα αστέρια. Μιλάμε τώρα ότι λατρεύονται από εκατομμύρια κόσμο, έτσι. Μιλάμε για ένα χώρο 100 εκατομμυρίων. Ναι. Και λατρεύονται από πάνω από 80% που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Και δεν έχουν και τίποτα άλλο, δηλαδή, σε αθλήματα. Δεν έχουν. Μπάσκετ, ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, εγώ σου λέω τώρα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, σκορώδευα. Αυτοί είχαν αυτοί που έχουν τώρα και με 8. Δηλαδή, ο αθλητισμός είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Όλα δεν έχουν. Έχουν ποδόσφαιρο. Και ασχολούνται με αυτό παθιασμένα. Είναι παιδιά λοιπόν τα οποία είναι αστέρες στη χώρα τους. Δεν στο δείχνουν όμως την προπόνηση, δεν στο δείχνουν στα αποδυτήρια, δεν στο δείχνουν στο γήπεδο. Είναι παιδιά δεκτικά, ταπεινά, ακούνε, θέλουν να δουλέψουν. Έχουν ιδιαιτερότητες όσον αφορά στο χαρακτήρα τους, αλλά αυτό το τουπέ που μπορεί να έχει ένας Ευρωπαίος, ένας Λατινοαμερικάνος, δεν το έχουν καθόλου. Δηλαδή, έχουν ένα χαρακτήρα πάρα πολύ ήπιο. Mm-hmm. Η ζωή, Αντώνη, είναι δύσκολη, γιατί είναι και μουσουλμάνοι εκεί. Κοίταξε να δεις. Γενικά είναι μια χώρα η οποία περνάει μια μεγάλη κρίση. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό επηρεάζει τα πάντα. Και κάνει τη ζωή λίγο πιο... Όπως και να το κάνεις, όταν γύρω σου υπάρχει φτώχεια, υπάρχει δυστυχία, αυτό επηρεάζει όλους τους τομείς. Mm-hmm. Και αυτό κάνει τη ζωή δύσκολη. Είναι άνθρωποι όμως οι οποίοι είναι πολύ αξιοπρεπείς. Είναι μια χώρα η οποία είναι πάρα πολύ ήρεμη. Δηλαδή, προχθές έτυχε να διαβάζω ένα άρθρο μέσα στις πιο επικίνδυνες χώρες. Εγώ δεν το βίωσα αυτό και δεν το βίωσα ούτε οι προπονητές. Mm-hmm. Είναι μια ήσυχη χώρα, μια χώρα που προσπαθεί να κρατήσει λίγο τη λάμψη του παρελθόντος και αυτό βοηθάει πάρα πολύ ότι θεωρείται η πιο σημαντική αραβική χώρα. Δηλαδή και οι άλλες οι χώρες που έχουν τα χρήματα, την Αίγυπτο τη βλέπουν με άλλο μάτι. Η Αίγυπτος για αυτούς είναι, πώς να το πω, είναι η σημαντική χώρα, η αραβική είναι η Αίγυπτος. Εντάξει, με πολύ μεγάλη ιστορία τώρα, εντάξει. Ναι, αυτό ακριβώς, τη διατηρούν αυτό.
Έχει και εκεί ευρωπαϊκή πλευρά και αραβική πλευρά και τα λοιπά, όπως ακούμε σε κάποιες χώρες. Δηλαδή είναι χωριστά η Ευρωπαϊκή, υπάρχει πιο πλούσια περιοχή. Καταρχήν, εσύ που μένετε? Εμείς μένουμε στην 6 Οκτωβρίου, λέγεται η περιοχή εκείνη. Την έχουν, λόγω της επανάστασης στην οποία είχαν περάσει, την έχουν ονομάσει έτσι. Ναι. Ας πούμε, η συνοικία που μένει έξω λέγεται Beverly Hills. Πώς λέγεται? Beverly Hills. Εκεί είμαστε εμείς, τα χτυποκάρδια. Μάλιστα. Και ο Φέντα και ο Μεταφραστή και ο Μεταφραστή. Και όποτε πηγαίνω εγώ, μένω εκεί κοντά για να είμαστε μαζί. Έχουν φτιάξει τώρα ένα μολ, το οποίο είναι το μεγαλύτερο και από το Ντουμπάι. Είναι το μεγαλύτερο μολ αυτή τη στιγμή στις αραβικές χώρες. Δηλαδή, βλέπεις όντως ότι υπάρχουν αυτές οι διαφορές, ξέρω εγώ, των πλουσίων και των φτωχότερων και των μικρομεσαίων. Αλλά όσον αφορά το πιο ευρωπαϊκό, το πιο χριστιανικό με το πιο μουσουλμανικό, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά. Δεν έχει με τζιχαντιστές και τέτοια πράγματα τώρα. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Όχι. Γι' αυτό σου λέω, δηλαδή, πολλά πράγματα τα οποία ακούγονται, και εγώ επειδή ζω λιγότερο, είναι προπονητές πολύ περισσότερο που ζουν εκεί και τα συζητάμε, δεν τα έχω βιώσει, δεν υπάρχουν τόσο πολύ. Δηλαδή, πολύ υπερβολικά. Εσύ πότε κατεβαίνεις για ένα μήνα, ας πούμε, τι? Τις υποχρεώσεις. Αναλόγως της υποχρέωσης. Yeah. Δηλαδή τώρα λογικά θα φύγω. Αναλόγως πόσα παιχνίδια έχουμε. Συνήθως φεύγω στις ημερομηνίες της FIFA. Δηλαδή βαριά δύο εβδομάδες. Τώρα επειδή αναμείνονται εκδηλώσεις στο επόμενο μήνα, λογικά θα φύγω και θα μείνω λίγο παραπάνω για πριν τον αγώνα και μετά τους αγώνες. Γιατί μας έχουν ήδη κάνει προτάσεις για να πάμε να παίξουμε Εμιράτα ή Σαουδική Αραβία. Θέλουν να τιμήσουν την εθνική με ένα φιλικό. Και μάλλον θα μείνω λίγο παραπάνω. Θα μείνω κάποιο 20ήμερο, αλλά βαριά εκεί είναι. Το μεγαλύτερο που έμεινε ήταν στο Κόπα Αφρικα που πήγαμε εδώ και στο Θεό μέχρι το τελικό και έμεινα περίπου 40-45 μέρες. Χτύπησες εμβόλια εκεί τώρα εκείνες τις μέρες, ε? Ε, ορίστε. Εμβόλια, λέω, τέτοια πράγματα χτύπησες? Καλά, εμβόλια είμαι φουλ, έχω γίνει ρόμποκο. Τόσο εμβόλιο που έχω κάνει 2,5 χρόνια εκεί. Στη Ρωσία τώρα το καλοκαίρι δεν θα... Είμαι άτρωτος. Στη Ρωσία δεν θα χρειαστείς εμβόλια και δεν ξέρω... Και δεν ξέρω, Αντώνη... Όχι, εκεί πήρα το εμβόλιο ευτυχίας, να ξέρεις, μεγαλύτερο. Με ποιο στόχο πηγαίνει η Αίγυπτος στη Ρωσία? Να κάνει μια καλή παρουσία, φαντάζομαι, έτσι είναι. Κοίταξε να δεις, αυτοί μέχρι τώρα είχαν το πάθος και την κάψα να ξαναβρεθούν σε Μουντιάλ. Δηλαδή, είναι μέσα στην Ομοσπονδία, είναι ο μοναδικός κόρες σε Μουντιάλ και μέχρι σήμερα βγαίνει στην τηλεόραση, πουλάει το όνομά του, είμαι ο μόνος που έχω σκοράρει στο Μουντιάλ και τον έχουν κάνει αστέρι. Αυτό φυσικά θα ξεθοριάσει πλέον, γιατί θα πάμε και εμείς στο Μουντιάλ και πιστεύω ότι θα πετύχουμε αρκετά γκολ. Θα πρέπει να περιμένουμε τον όμιλο. Αλλά θεωρώ ότι έτσι όπως είναι δομημένη η ομάδα, με τις εμπειρίες που έχουν αποκομίσει αυτά τα παιδιά που βρίσκονται και σε πολύ καλή ποδοσφαιρική ηλικία, δηλαδή ο Σαλάχ είναι 25 χρόνια, ο Λινίν είναι 24, από τους πήραμε και ήταν 18 χρόνια, πλέον έχουν φτάσει στα 20-21 με παραστάσεις. Κάποια παιδιά τα οποία ήταν πιο μεγάλα σε ηλικία, ήταν βαριά 28, τότε τώρα είναι στα 30, είναι σε καλή κατάσταση. Θεωρώ ότι επειδή είμαστε και μαζί τόσο πολύ καιρό και έχουμε αποκομίσει τόσες εμπειρίες όλοι μαζί, τόσες εικόνες, δεν πάμε εκεί να κάνουμε τον κομπάρσο. Πρέπει να περιμένουμε τον όμιλο, αλλά θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να θέσουμε στόχο και να περάσουμε στην επόμενη φάση. Ξέρεις θα γίνει τώρα, έτσι. Θα περάσει η Ελλάδα και θα παίξουμε... Αρκετή η Ελλάδα έτσι. Και θα παίξουμε... Όχι, θα παίξει η Ελλάδα κανονικά με Αίγυπτο κτλ. Θα σε ψάχνει όλη η Ελλάδα να σε βρει. Εδώ θα βγεις, πρόσεχε. Πρόσεχε. Μην μας πουλήσεις για αντένα, Sky και τέτοια. Αφού το έκλεισες, αφού ξέρεις. Σου δίνω το λόγο στον αέρα. Έτσι. Καλά, έχει και τον Έκτορ δίπλα και λίγο από Σαλάχ εκεί να κάνουμε μια αποκλειστικότητα εδώ. Ο Σαλάχ στο Λίπερο και τέτοια. Να σου πω κάτι, το Σαλάχ το μου είναι εύκολο από ότι ο Έκτορ. Νομίζω ότι... τη θέση όσον αφορά τις παρουσιάσεις σε ραδιόφωνο σε τηλεόραση, ποτέ δεν πήγαινε καλά. Το σκέψω τώρα. Φαντάζομαι τώρα. Δεν το αρέσει. Δεν το αρέσει. Το γνωρίζω, Αντώνη μου, το γνωρίζω πολύ καλά. Βλέπεις τώρα τι να λέμε. Είχα βαρεθεί να λέω όχι. Κατάλαβα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και πάλι. Ό,τι καλύτερο ευχόμαστε και σύντομα θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, Αντώνη. Όπως είναι, είμαι στη διάθεσή σας. No mucho más. Είτε για να μεταφράσω. No mucho más. Γεια σα, γεια σα. Να είσαι καλά, Αντώνη. Χαιρετισμούς και στο Μίστερ από Θεσσαλονίκη. Θα του δώσω πολύ ευχαρίστω. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.